Και πάμε να ανοίξουμε έναν νέο κύκλο συζήτησης. Είναι μεγάλη χαρά που θα συνομιλήσουμε, που συνομιλούμε γενικότερα με ανθρώπους που κάτι έχουν να πούν και που γενικότερα μας προβληματίζουν και μας δίνουν τροφή για σκέψη. Θα συνομιλήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Πιζάνια Πέτρο. Πριν όμως τον υποδεχτούμε, πρέπει να σας πω για εσάς τώρα που ψάχνετε για το τι θα διαβάσετε το καλοκαίρι, ότι κυκλοφορεί από το βιβλιοπωλείο της Εστίας το βιβλίο του «Η ιστορία των νέων Ελλήνων» από το 1400 έως το 1820. Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο πραγματεύεται την πορεία γέννησης και διαμόρφωσης ποικίλων κοινωνικών ομάδων και πληθυσμών, οι οποίοι με διαφορετικές ιστορικές διαδικασίες διαμόρφωσαν το φαινόμενο του νέου Ελληνισμού. Να πω ένα καλό απόγευμα στον κύριο καθηγητή. Καλό απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Πιζάνια, καλά? Καλησπέρα, κύριε Κουνιάκη. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και στους ακροατές. Θα ήθελα λίγο το πρώτο ερώτημα, μια που έμεινα σε αυτό το φαινόμενο του νεοελληνισμού, να μας πείτε. Βέβαια, με αγωνία θα διαβάσουμε το βιβλίο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστίας. Νομίζω ότι είναι στα βιβλιοπωλεία τα καλά ενημερωμένα σε όλη την Ελλάδα, κύριε καθηγητά. Ναι, βεβαίως. Ναι. Το φαινόμενο αυτό του νεοελληνισμού ταυτίζεται με αυτό που λέμε νεοέλληνας μέχρι και σήμερα, ή τα μπερδεύω εγώ? Συνεχίζεται η ιστορία και μετά το 1820 που σταματάει το βιβλίο. Mm-hmm. Φυσικά, αλλά το βιβλίο μελετάει τη διαμόρφωση της περίοδου που γεννήθηκε ο νέος ελληνισμός. Ο τρόπος που γεννήθηκε, οι δυνάμεις που τον δημιούργησαν, οι άνθρωποι γενικότερα, οι οικονομικές τους δραστηριότητες, οι πολιτιστικές τους διαφοροποιήσεις, οι ιδεολογικές τους ταυτίσεις, ο προσανατολισμός προς την Ευρώπη κλπ. Mm-hmm. Δηλαδή μελετάει το συνολικό φαινόμενο ανάδυσης του νέου ελληνισμού στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό. Νομίζω ότι οι φίλοι που μας ακούνε θα βρουν ένα καλό ερέθισμα. Να κάνω και άλλη μια ερώτηση, μπορεί να έχει μια αφέλεια, κύριε καθηγητά, και να μου συγχωρήσετε. Στο εξωτερικό, όταν ήμουν εγώ και σπούδαζα, αλλά και τώρα, υπήρχε μια διαχωριστική γραμμή των ξένων όσον αφορά τους αρχαίους Έλληνες και τους νεοέλληνες. Κοινός, ναι, που όταν προσπαθούμε να υπερασπιστούμε βεβαίως και την πολιτιστική μας παρακαταθήκη, μας έβαζαν αυτό τον αστερίσκο. Τι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε αυτόν τον ισχυρισμό? Φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ αρχαίων και νέων Ελλήνων, εννοείται. Αλλά το ότι έχουμε ο νέος ελληνισμός χτίζεται με βάση την ιστορική αναφορά που είχε στους αρχαίους Έλληνες. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε απευθείας απόγονοι εξαίματος των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι. Κανένας λαός δεν είναι απόγονος εξαίματος κάποιου αρχαίου λαού. Mm-hmm. Είμαστε πολιτιστικά απόγονοι, κυρίως με κριτήριο μιλώντας πάντα τη γλώσσα. Mm-hmm. Και τη γεωγραφία στην οποία αναπτύχθηκε ο νέος ελληνισμός. Τα μέρη δηλαδή, τις τοποθεσίες. Μάλιστα. Από αυτή την άποψη λοιπόν είμαστε οι προνομιούχοι, οι κληρονόμοι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αλλά ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είναι υπόθεση σχεδόν όλου του πλανήτη πια εδώ και 2-3 αιώνες. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι μόνο δική μας. Είναι αλήθεια αυτό. Κύριε Πιζάνια, αρθογραφείτε στην Εφημερίδα των Συντακτών κυρίως, και που αλλού, θυμίστε μας λίγο που διαβάζουμε τα κείμενα. Στην Αυγή. Και στην Αυγή την εφημερίδα. Και παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον την αρθογραφία σας. Και θα ήθελα μόνο να πω ότι για το θέμα του βιβλίου σας θα ήθελα να κάνουμε μια εξειδικευμένη κουβέντα και να το αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Είναι πολύ ωραία να ανοίγουμε τέτοια θέματα, τα οποία εγώ πρέπει να σας πω ότι πρέπει να είμαι και λίγο καλά διαφασμένος, γιατί δεν τα κατέχω και όλα αυτά πάρα πολύ. Το λέω και δημόσια. Αλλά νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και η δική σας επάρκεια πάνω σε αυτό. Θα ήθελα λίγο ένα δικό σας σχόλιο για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει τους τελευταίους μήνες. Ναι. Θέλω λίγο να βασιστώ σε ένα τελευταίο άρθρο το οποίο γράψατε στην Εφημερίδα των Συντακτών στα μέσα του Μάνα, αν δεν κάνω λάθος, με τίτλο «Προστή στην Ευρωζώνη». Ναι. Το ερώτημα αυτό έχουμε προσπαθήσει να το αναλύσουμε με εκλεκτούς καλεσμένους εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες και πολλούς μήνες όπου είμαστε σε αυτή την κυοφορούμενη διαδικασία. Προστή στην Ευρωζώνη, λοιπόν, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, η Ευρωζώνη ξεκίνησε περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με πολλές ελπίδες και πολύ καλές προοπτικές, ξεκίνησε να λειτουργεί το ενιαίο νόμισμα δηλαδή. Mm-hmm. Το 2000, εμείς μπήκαμε το 2001, την περίοδο της αυθονίας, της οικονομικής αυθονίας αλλά και της χαζουχαρούμενης αλαζονίας που περάσαμε και εμείς και όλη η Ευρώπη μαζί και όλος ο κόσμος, θα έλεγα, ο δυτικός. Mm-hmm. Όλα πήγαιναν καλά. Mm-hmm. Από τη στιγμή όμως που ξέσπασε η κρίση, όλες οι αντιθέσεις, οι αντινομίες,
οι στρεβλώσεις της Ευρωζώνης έχουν βγει στην επιφάνεια και έχουν χτυπήσει πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη χώρα και οποιοδήποτε άλλο λαό εμάς τους Έλληνες. Το αποκορύφωμα της Ευρωζώνης, του τρόπου λειτουργίας της Ευρωζώνης, είναι ότι σιγά σιγά μια χώρα, η Γερμανία, για την ακρίβεια όχι οι Γερμανοί όλοι, αλλά οι ελίτ γερμανικές, οι δεξιές γερμανικές ελίτ και οι οικονομικές ελίτ της Γερμανίας περισσότερες, αφενός, και ένας τραπεζίτης, τον οποίο δεν ελέγχει κανείς, ο τραπεζίτης, ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν ρυθμίζουν πια την οικονομία μόνο, που ήδη ήταν ένα πρόβλημα, αλλά ρυθμίζουν το ίδιο το πολίτευμα των επιμέρους χωρών. Δηλαδή λένε, όπως μας το είπαν κιόλας, μετά τις εκλογές που εκλέχθηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ότι δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Εντάξει, μπορείτε να κάνετε τις εκλογές σας, να εκλέγετε όποιους θέλετε, αλλά έχετε περιθώριο να αλλάζετε πρόσωπα, όχι όμως πολιτική. Αυτό ουσιαστικά μας λένε εδώ και 4 μήνες, 5. Κύριε καθηγητά, θέλω λίγο να μείνουμε εδώ, γιατί θα έχουμε τον χρόνο να το κατανοήσουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι συγκεκριμένοι λένε ότι δεν έχετε τη δυνατότητα να παράξετε πολιτική. Όμως έχουμε χτυπήσει την πόρτα τους και δανειζόμαστε χρήματα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, πείτε μου αν κάνω λάθος, υπάρχει μια κριτική όσον αφορά τις ελληνικές κυβερνήσεις παρελθοντικές, ότι κάποια πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει διαρθρωτικά στο παρελθόν δεν έγιναν ποτέ λόγω μιας πελατειακής σχέσης που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα ουσιαστικά βγήκαν οι σκελετοί από την ντουλάπα. Δηλαδή βλέπουμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο και ίσως και πληρώνουμε το γεγονός ότι μπορεί να μπήκαμε με αλχημίες λογιστικές. Θέλω λοιπόν να πω και να μας το εξειδικεύσετε. Αυτό το οποίο ζητούν οι θεσμοί, η Γερμανία, ο τραπεζίτης, είναι ότι εμείς θέλουμε να σας υποτάξουμε οικονομικά ή για παράδειγμα κάντε αυτά τα οποία σας λέμε για να αναπτυχθείτε, υποτίθεται. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το λένε τώρα 5 χρόνια, από το 2010 μέχρι ακόμη σήμερα ουσιαστικά. Και όχι μόνο δεν έχει υπάρξει ανάπτυξη, αλλά έχει υπάρξει μια πλήρης και εκτεταμένη κοινωνική και οικονομική καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας, όπως δεν υπήρξε ούτε σε περιόδους που η ελληνική κοινωνία ήταν φτωχή, ας πούμε 45, 50, 55 κλπ. Έχει υπάρξει λοιπόν μια πλήρης και μεγάλη σε βάθος καταστροφή. Οι αριθμοί τα λένε όλα και τους ξέρουμε όλοι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι όχι, δεν μας λένε κάντε οικονομικά αυτά που σας λέμε. Τα οικονομικά είναι σε μεγάλο βαθμό προσχηματικά, γιατί καταλαβαίνετε το αν το ΦΠΑ θα είναι 10 ή 12 ή αν ας πούμε το οποιοδήποτε, αν θα προσλάβουμε 400 καθαρίστριες και 2.000 εκπαιδευτικούς και 1.000 γιατρούς, αυτά είναι μεγέθη που όχι μόνο δεν ρίχνουν έξω την οικονομία, αλλά μπορεί ακόμη και να τη βελτιώνουν γιατί μειώνουν την ανεργία. Όχι, αυτό που μας λένε είναι ότι πρέπει να είσαστε πολιτικά κάτω από τη δική μας καθοδήγηση. Ουσιαστικά αυτό που έχει πραγματοποιηθεί με τα μνημόνια και συγκεκριμένα στο άρθρο 16 και του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου είναι ότι έχει αρθεί, έχει κατά κάποιο τρόπο παγώσει η πολιτική κυριαρχία της χώρας. Εμείς δεν έχουμε πολιτική κυριαρχία μέχρι το Γενάρη αυτού του χρόνου, του 2015, δεν είχαμε. Συνεπώς οι κυβερνήσεις ήταν κατά κάποιο τρόπο κυβερνήσεις εντολής των, όχι των θεσμών, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, της γερμανικής κυβέρνησης και των συμμάχων της. Από την εκλογή της παρούσας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που είναι ταυτοχρόνως η πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην Ευρώπη μετά από πολλές δεκαετίες και στην Ελλάδα οπωσδήποτε. Τώρα λέτε και ΑΝΕΛ, οπότε δεν θα χαίρονται οι ΑΝΕΛ ακροατές να τους λέτε αριστερούς, να πω την αλήθεια. Η πολιτική τους εξ αντικειμένου είναι μια πολιτική αριστερού πατριωτισμού. Τώρα το τι πιστεύουν οι ίδιοι, να σας πω την αλήθεια, δεν με πολύ ενδιαφέρει. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι. Εντάξει. Μπορεί να πιστεύουν ότι θέλουν για τον εαυτό τους, όπως κάθε άνθρωπο. Γιατί έχει από την αντιπολίτευση έχει χαρακτηριστεί ως μόρφωμα η συγκεκριμένη
κυβέρνηση. Ναι, ναι, αυτές οι ορολογίες που χρησιμοποιούν δημοσιογράφοι και πολλές φορές οι πολιτικοί, βεβαίως, που δεν λένε απολύτως τίποτε. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, νομίζω οι πολιτικοί που ακολουθούν είναι μια πολιτική ήπιας ανατροπής του καθεστώτος των μνημονίων. Mm-hmm. Αυτό έχουμε μέχρι σήμερα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα πετύχει, διότι οι Γερμανοί και οι συμμαχοί τους γύρω-γύρω, η γερμανική κυβέρνηση, έτσι μην τα βάζουμε με όλους τους Γερμανούς, mm-hmm, η καλή Γερμανία είναι πολλοί άνθρωποι και είναι πολύ σπουδαίοι, mm-hmm, ταυτοχρόνως. Mm-hmm. Η γερμανική κυβέρνηση και οι αντίστοιχες ελίτ μαζί με τους συμμάχους, Ολλανδούς, Φιλανδούς, Πολωνούς, Ανατολικοευρωπαίους κλπ. Και δυστυχώς μαζί και την Γαλλία του Φρανσουά Ολλάντ. Αυτοί λοιπόν έχουν να χάσουν πάρα πολλά αν υποχωρήσουν απέναντι στη δική μας κυβέρνηση και στα πολύ απλά και πολύ εύλογα αιτήματα που έχει η ελληνική κυβέρνηση. Έχουν να χάσουν πάρα πολλά. Δεν είμαι σίγουρος λοιπόν ότι θα δεχτούν να τα χάσουν. Μάλιστα. Άρα θεωρείτε λοιπόν ότι από την άλλη όμως τίθεται ένα θέμα. Είπατε ότι είναι αυτή η πρώτη αριστερή κυβέρνηση, όπου αν περάσουν αυτά τα οποία ζητάει, παρόλο που οι θεσμοί έχουν παραδεχτεί ότι υπάρχει ανθρωπιστική χρήση στη χώρα και έχουν δεχτεί να συνδράμουν οικονομικά σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Από την άλλη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα σας πει κάποιος ότι κάποιες άλλες χώρες, η Πορτογαλία, πέρασε αντίστοιχα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, βγήκε στις αγορές. Το ίδιο, ναι, και η Ιρλανδία. Ναι. Μήπως λοιπόν, και θέλω λίγο, επειδή καταλαβαίνω ότι και η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα είναι να το βάλει σε πολιτικές διαστάσεις το όλο θέμα, γιατί πολιτικό είναι το θέμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε καθηγητέ. Ναι. Η Ευρώπη θέλει να δεχτεί την αιρετική, ας το πούμε, φωνή της κυβέρνησης, αιρετική ως προς το ότι περνάει μια διαφορετική πολιτική, φοβούμενη ότι και άλλες φωνές αριστερές, ριζοσπαστικές θα βγουν στο προσκήνιο, όταν είναι συντηρητικοκρατούμενη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ναι. Ναι, κοίταξε, αυτή είναι η αυταπάτη της εκάστοτε δεξιάς στη σύγχρονη ιστορία. Ναι. Νομίζουν ότι άμα καταπιέζουν σε ένα σημείο, ας πούμε, την αριστερά, οι υπόλοιπες σε άλλες χώρες αριστερές δυνάμεις θα σοπάσουν, θα φοβηθούν, θα υποχωρήσουν κλπ. Αυτή είναι μια αυταπάτη βέβαια, έτσι. Αυτό φαίνεται στην Ισπανία, mm-hmm, φαίνεται και εκεί που δεν λέγεται και τόσο από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Στην Ιρλανδία για παράδειγμα, που ανεβαίνει συνεχώς το Sinn Féin. Mm-hmm. Προσέξτε, η Ελλάδα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Όχι έτσι χαζά και εθνικιστικά όπως το λένε διάφοροι ότι εμείς ως Έλληνες είμαστε κάτι ξεχωριστό, αλλά είναι ξεχωριστή περίπτωση μέσα στο πλαίσιο των χωρών που υπέστησαν τα μνημόνια. Ναι. Δηλαδή σε εμάς η μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ήταν 25%, η μείωση των μισθών και των συντάξεων ήταν από 35% έως 50%, στη Ιρλανδία δεν υπήρχε, ήταν 5%. Και η μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ήταν λιγότερο από 2-3%. Στην Πορτογαλία ήταν 10% οι μειώσεις των μισθών. Και πάει λέγοντας. Σε εμάς λοιπόν τα μεγέθη, mm-hmm, είναι κολοσιαία και γι' αυτό έχει προκληθεί καταστροφή. Ναι. Κύριε καθηγητά, συνεχώς, η αντίδραση είναι αντίστοιχη. Παρακαλώ να πω όμως κάτι που εγώ, ναι, τώρα, ναι, έχω μπερδευτεί. Από την άλλη λοιπόν λένε και έχουν ακουστεί φωνές ότι η Τρόικα δεν είχε επιβάλει τις μειώσεις. Η Τρόικα έλεγε βρείτε τα χρήματα, ανοίξτε π.χ. τα επαγγέλματα, δημιουργήστε συνθήκες ανταγωνισμού, ναι, στην οικονομία. Άρα λοιπόν εύλογα εγώ τώρα αναρωτιέμαι μήπως ο μισθωτός και ο συνταξιούχος ήταν μια αγελάδα την οποία εύκολα την άρμεγε η εκάστοτε κυβέρνηση για να μπορέσει να αποδώσει τα οικονομικά μέτρα που ζητούσαν οι δανειστές. Κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ από το 2010-2012, οι κυβερνήσεις Παπαδήμου, μας κυβέρνησε και ένας τραπεζίτης στην πορεία, mm, ανήκουστο, οι κυβερνήσεις ακολούθως Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ έφτιαξαν ένα είδος παραμυθίας που λέγαν «Η Τρόικα το ζητάει». Όχι, η Τρόικα και οι ελληνικές κυβερνήσεις λειτουργούσαν μαζί, από κοινού, mm, δεν λειτουργούσαν ξεχωριστά. Δεν ήταν κάτι διακριτό που συγκρουόταν, δύο μέρη δηλαδή τα οποία συγκρουόντουσαν. Έλεγαν οι ελληνικές κυβερνήσεις όχι, δεν θα βάλουμε φόρους παραδείγματος χάρη στους έχοντες, ναι, οι οποίοι αύξησαν την περιουσία τους στη διάρκεια της κρίσης. Και έλεγε Τρόικα εντάξει όπως νομίζετε. Ναι. Δεν υπάρχει καμία διαφορά, δεν υπάρχει καμία σύγκρουση. Αυτά τα λεγόμενα περί του κυρίου Τόμσεν, ο οποίος έβγαινε στο παράθυρο και έλεγε «Να ένα τζιπ, γιατί δεν πάτε να το φορολογήσετε», αν είναι αλήθεια, mm-hmm, καθιστούν τον κύριο Τόμσεν απολύτως γελίο πρόσωπο.
Μπορούσατε να πείτε την έκφραση, κύριε καθηγητά. Δεν είναι θέμα. Αλήθεια όμως. Μάλιστα. Έτσι, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, λοιπόν, υπάρχει μια συγκυριαρχία. Δεν χάνει ποτέ μια χώρα την πολιτική της κυριαρχία αν εσωτερικές δυνάμεις δεν υποστηρίζουν μια τέτοια διαδικασία, και οι εσωτερικές δυνάμεις στην περίπτωσή μας ήταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Κύριε Πιζάνια, θέλω λίγο να μας πείτε τέσσερις μήνες τώρα. Νομίζω ότι κυοφορείτε και υπάρχει ένα. Ζούμε ένα σκοτσέζικο ντουζ. Ναι. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός, λέει, είμαστε αισιόδοξοι. Και οι Ευρωπαίοι το ζουνε, να έχετε υπόψη. Και οι Ευρωπαίοι πιστεύουν. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εννοώ. Προφανώς, γιατί έχω την εντύπωση, κύριε καθηγητά, ότι αν ήθελαν να μας πετάξουν, δεν θα ασχολιόντουσαν μαζί μας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αυτό το ότι θέλουμε την Ελλάδα στο ευρώ για ένα ευρωπαϊκό ιδεώδες, εντάξει, αυτά είναι λίγο παραμύθια. Δεν μασάμε, να το πω πάρα πολύ απλά. Ναι, δυστυχώς το έχουν καταστρέψει αυτό το ευρωπαϊκό ιδεώδες με την Ευρωζώνη και την πολιτική τους. Αχ, τώρα με πάτε σε κάτι άλλο. Καλά, με συγχωρείτε, το παίρνω πίσω. Πείτε το, έχουμε χρόνο. Να σας πω κάτι. Ανήκετε στην κατηγορία αυτών που πιστεύουν ότι χρειάζεται περισσότερη πολιτική ολοκλήρωση για να επανακάμψει το ιδεώδες το ευρωπαϊκό? Εγώ ανήκω στην κατηγορία εκείνων που ακόμη και ως αριστερός στα νιάτα μου ήμουνα φανατικός ευρωπαϊστής. Ναι. Ανήκω στην κατηγορία εκείνη που ακόμη και τη συνθήκη του Μάστριχτ στις αρχές της δεκαετίας του 90 με κόμπο στο λαιμό είπα ας είναι να πάμε παρακάτω χάρη της ιδέας της Ευρώπης. Η Ευρωζώνη όμως έχει αρχίσει και καταστρέφει την ευρωπαϊκή ιδέα. Και η απόδειξη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι η Ευρωζώνη, έχει περιθωριοποιηθεί τελείως. Είναι σχεδόν σαν να μην υπάρχει. Πολιτικά εννοώ, αλλά και η ιδεολογία εκείνη που έκανε την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα λαμπρό όραμα τη δεκαετία του 80 και εν πολλής και τη δεκαετία του 90. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ήττα για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς και για μας. Είναι μια μεγάλη ήττα η απώλεια του οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα πια είμαι ευρωπαϊστής μόνο κατά τη γενική σημασία, την ιστορική και την πολιτιστική, αλλά με κανένα τρόπο δεν είμαι υπέρ της πολιτικής ενοποίησης των ευρωπαϊκών κρατών. Ωραία. Θα μου δώσετε λίγο ένα λεπτό να παίξουμε λίγο όσο το χορηγό ώρας, γιατί είμαστε ιδιωτικός σταθμός, κύριε Πιτζάνη. Ναι, για να ακούσουμε λίγο τη χορηγία ώρας και να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπου πρέπει να σας πω ότι ανήκετε στην κατηγορία των καλεσμένων που απολαμβάνω να συζητώ και ήμουν σίγουρος ότι θα κάνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον κύκλο συζήτηση, γιατί άλλη σκαλέτα βάζεις, αλλά η κουβέντα όπως εξελίσσεται φεύγει και γίνεται ελεύθερη και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Prisma 95,1. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Πέτρο Πιζάνια. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το όραμά της. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε καθηγητά. Αυτό το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης το ψάχνουμε μήπως τώρα που δεν έχουμε χρήματα? Δηλαδή η ελληνική κοινωνία πιστεύετε ότι το είχε ενστερνιστεί ποτέ? Και ποιοι ευθύνονται γι' αυτό? Είχε ενστερνιστεί και μάλιστα σε μεγάλο βάθος. Ξέρετε, να σας πω κάτι για αυτό που είπατε, δεν έχουμε χρήματα. Μετά από αυτή την τερατώδη κρίση και πολιτοποίηση της ελληνικής οικονομίας και κυρίως των Ελλήνων, οι Έλληνες με τη δουλειά τους εξακολουθούν να παράγουν 175 δισεκατομμύρια το χρόνο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Είναι λίγο σε σχέση με την Ολλανδία, να μην συγκριθούμε με Γερμανία, Γαλλία, φυσικά δεν υπάρχει θέμα. Αλλά παρά τα αυτά εξακολουθούν να παράγουν ένα πλούτο με αυτές τις άθλιες, κακές, εξαντλητικές συνθήκες, με τράπεζες που έχουν απορροφήσει όλη την οικονομική ικμάδα της ελληνικής κοινωνίας και δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ πίσω παρά μόνο στους δικούς τους ανθρώπους, όπως ας πούμε στους μεγαλοειδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. Σωστό αυτό που λέτε. Και παρά τα αυτά οι Έλληνες εξακολουθούν. Πιστεύω λοιπόν ότι με μια μικρή στήριξη θα πάρουμε πάλι μπρος και θα πάμε δυναμικά μπροστά. Μάλιστα. Και αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο φοβούνται οι νεοφιλελεύθερες ευρωπαϊκές πολιτικές και οικονομικές ελίτ. Να μην τυχόν και πάρουμε εύκολα μπροστά.
Μάλιστα. Εκτός βεβαίως ευρωπαϊκού πλαισίου πάντα μιλάμε. Από την άλλη, κύριε Πιζάνια, μιλώντας. Όχι για... αναγκαστικά εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, γιατί ξέρετε, δεν μπορούν να μας βγάλουν. Δεν μπορούν. Εννοείται να πάρουμε μπροστά κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, με κάτω από αυτά τα μνημόνια δεν μπορούμε να πάρουμε μπροστά, έχω την εντύπωση. Ναι, μπορούμε να πάρουμε μπροστά με την διαγραφή ή την μακρύτατη επιμήκυνση του χρέους. Του χρέους. Πείτε μου κάτι, είχε βγει από την πολιτική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, η διαγραφή του χρέους? Προσωρινά, τώρα ξαναμπήκε. Ναι, και νομίζω αυτό ήταν ένα λάθος της κυβέρνησης. Μάλιστα. Και νομίζω ότι κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός για μια συμφωνία πακέτο όπου περιέχει βεβαίως και αυτά τα χαρακτηριστικά της επιμήκυνσης, ναι, του χρέους. Δεν ξέρω αν διαβάσατε το άρθρο που δημοσίευσε ο Πρωθυπουργός προχθές στη Γαλλική Εφημερίδα. Το διάβασα. Ήταν έξυπνη κίνηση επικοινωνιακή, κύριε Πιζάνη? Πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν έξυπνη και με πολύ νυφάλιο και ψύχρεμο τρόπο λέει: κοιτάξτε, και λάθος κάνετε. Εμείς προτάσεις σας έχουμε κάνει. Τη Δευτέρα το βράδυ τις έστειλε και γραπτά την ώρα που συνεδρίαζαν οι πέντε. Και εν πάση περιπτώσει, αν συνεχίσετε έτσι, εμείς θα πάψουμε να πληρώνουμε και κανονίστε την πορεία σας. Πολύ απλά. Και δεν πρόκειται να δεχτούμε τίποτε που να διαλύει περαιτέρω την κοινωνία μας. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Δηλαδή εγώ αισθάνομαι σίγουρος πια για την κυβέρνηση. Μάλιστα. Με όλα τα λάθη της μαζί. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Πρωθυπουργός οριοθετεί. Ναι. Υπάρχει βέβαια το ρίσκο στο να μην τα δεχτούν. Και φυσικά. Ποια είναι η επόμενη μέρα, κύριε Πιζάνη, αν δεν τα δεχτούν? Αν δεν τα δεχτούν, μία-ένα η σύγκρουση εντός της Ευρωζώνης. Μάλιστα. Α1 ή όμως. Δηλαδή μια σύγκρουση δεν θα σταματά. Είδατε, λένε κάθε τόσο διάφοροι που κάνουν δηλώσεις ανώνυμες πάντα. Ναι. Αυτό είναι ένα από τα σημεία των καιρών μας. Ο καθένας μπορεί να επικαλείται κάποιο Ευρωπαίο αξιωματούχο, ας πούμε. Πράγμα που τον κάνει αξιόπιστο και τον αξιωματούχο και αυτό. Ή την Bild την εφημερίδα, την οποία είναι μια σκανδαλωδική εφημερίδα, η οποία σε καθημερινά διαβάζουμε τους τίτλους. Ναι, οι κίτρινες φυλάδες όπως η Bild, ας πούμε. Λένε λοιπόν ότι ναι, θα τελειώσει η συμφωνία σε μια εβδομάδα, όχι σε ένα μήνα, όχι στο τέλος Μαΐου, όχι στο τέλος Ιουνίου, ίσως μείνει ένα κομμάτι για το Σεπτέμβριο και πάει λέγοντας. Δηλαδή βλέπετε ότι ως προς τον χρονικό ορίζοντα όλα είναι τελείως ασαφή. Από προχθές όμως έγιναν δύο πολύ κρίσιμα πράγματα. Το ένα είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε με το άρθρο του δημόσια, αλλά και στέλνοντας τις προτάσεις ελληνικής κυβέρνησης ταυτοχρόνως, τις οποίες είχε ξαναστείλει, αλλά αυτή τη φορά ήταν τελεσυγραφικές. Είπε, αυτές είναι. Παίρνετε ή αφήνετε. Αφενός και με την σύσκεψη που αναγκάστηκαν να κάνουν Μέρκελ, Ολάντ, Ντράγκη, Λαγκάρντ και ο Γιουνκέρ, δείχνει ότι το πράγμα πλέον πυκνώνει. Μπαίνει σε μια τροχιά. Δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Λένε κάποιοι ότι ακόμα και αν σταματήσουμε, δηλαδή αν θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός, κύριε καθηγητά, και δεν πληρώσουμε το Δελτανή ΤΑΦ, ναι, και υπάρξει αυτή η λεγόμενη χρεοκοπία, δεν ξέρω, με μαθηματική ακρίβεια μετά, σύμφωνα με τις οικονομικές εξελίξεις, δεν θα φτάσει σε ένα σημείο η χώρα να μην μπορεί να πληρώσει και μισθούς και συντάξεις κατά πέρα. Όχι, καμία σχέση. Γι' αυτό σας είπα πριν. Μάλιστα. Για τα 175 δισεκατομμύρια του ΕΠ. Η χώρα αυτή τη στιγμή μπορεί άνετα να πληρώνει τους μισθούς και τις συντάξεις και γενικώς τα έξοδά της, δανειζόμενη ποσά μικρά δεξιά-αριστερά. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα στηρίζει τις ελληνικές τράπεζες οπωσδήποτε από τον φόβο της κατάρρευσης, γιατί αν μη τι άλλο, μόνο η Εθνική Τράπεζα να καταρρεύσει σημαίνει ότι συμπαρασύρει όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Μάλιστα. Μόνο για την Εθνική να μιλήσουμε, ας αφήσουμε τις άλλες. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο που μπορεί να συμβεί. Και το τρίτο είναι ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να δώσουν λύση. Μάλιστα. Δηλαδή πλέον, και νομίζω ότι σε αυτό καθυστέρησε η κυβέρνηση, πλέον πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να τους εξαναγκάσει. Γιατί αυτά που ζητάει είναι πια αρκούντος γνωστά, είναι τεχνικά τεκμηριωμένα, είναι διατυπωμένα σε όλες τις λεπτομέρειες, τις τεχνικές,
τις οικονομετρικές, τις δημοσιονομικές κλπ. Mm-hmm. Δεν έχουν κανένα λόγο λοιπόν να μην συμφωνούν. Ο λόγος που δεν συμφωνούν είναι αυτός που σας έλεγα πριν, ότι έχουν να χάσουν πάρα πολλά και κυρίως έχουν να χάσουν την κυριαρχία τους. Μάλιστα. Θα σας κάνω ένα προτελευταίο ερώτημα για το πότε εκτιμάτε, βέβαια ήθελα λίγο να μιλήσουμε, αλλά μου βγαίνουν τώρα στο μυαλό οι θεματικές ενότητες. Ασχολούμαστε, κύριε καθηγητά, τώρα με το πώς θα επιβιώσουμε σε οικονομικά δεδομένα και δεν μιλήσαμε καθόλου για την ανάγκη, αλλά θα το κάνουμε σε έναν επόμενο κύκλο συζήτησης, για τις διαρθρωτικές αλλαγές και κατά πόσον η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει το στίγμα της πάνω σε αυτό. Γιατί έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια μερίδα κόσμου στην κοινωνία που είχαν βολευτεί με ένα καθεστώς, το οποίο μας έφτασε μέχρι εδώ και ήταν οι λεγόμενοι βουλεμένοι, και να σας πω και κάτι. Ακόμα από τα πιο απλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, από το να παρανομούν στο πάρκινγκ σε δημόσιους χώρους, λέμε τώρα, το γεγονός ότι δεν θα τιμωρηθώ ποτέ ή δεν θα εφαρμόσω ποτέ τον νόμο, δεν με ενδιαφέρει. Και από την άλλη, νομίζω ότι κατά αυτό το πλαίσιο το ασφικτικό, υπάρχει και μια μερίδα Ελλήνων που λένε, εντάξει, ας συμβιβαστούμε, ας βρούμε τη λύση, να ξεκινήσουμε, να πάμε μπροστά. Θεωρείτε ότι έχουμε χάσει το οξυγόνο μας, έχουμε αργήσει για να πάρουμε μπροστά, να φύγουμε από αυτή τη στενοπό που για 5 χρόνια και παραπάνω δεν έχουμε δει άσπρη μέρα και δεν έχουμε ανασάνει. Να σας πω, νομίζω ότι το κλειδί για να αρχίσουμε να ξεκινήσουμε να φεύγουμε από αυτή τη στενοπό είναι το κράτος. Ναι. Δεν είναι ούτε οι ιδιωτικές επενδύσεις, που δεν έρχονται έτσι οι ιδιωτικές επενδύσεις και ποτέ δεν αρκούν. Είναι η ανασυγκρότηση του κράτους. Και εκεί νομίζω η κυβέρνηση παρουσιάζει μία αδυναμία. Ναι. Η σημερινή κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ναι. Δηλαδή εγώ θα περίμενα, αν θέλετε, αυτό που λέτε διαρθρωτικές αλλαγές, όχι να γίνουν σε αυτές τις ανοησίες που έλεγε η Τρόικα, να ανοίξουν τα επαγγέλματα των δικηγόρων, όταν η Ελλάδα έχει τους περισσότερους δικηγόρους ανά χίλιους κατοίκους όλη την Ευρώπη, ή τα επαγγέλματα των κομμωτριών και των κουραίων. Αυτά είναι οι γελιότητες που έλεγε η Τρόικα και ακολουθούσαν κυβερνήσεις. Αυτό που είναι μια πολύ μεγάλη διαρθρωτική μεταρρύθμιση είναι η ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους, το οποίο είναι ένα κράτος αναποτελεσματικό και δυσμορφό, όχι κακό, ούτε διεφθαρμένο αναγκαστικά, όπως λένε πολύ βολικά στα μεγάλα κανάλια οι συνάδελφοί σας. Mm-hmm. Είναι αναποτελεσματικό και δυσμορφό, αλλά αυτό επί 70-80 χρόνια, δεν είναι καινούριο. Mm-hmm. Και την περίοδο της κρίσης δέχτηκε ένα χτύπημα που την όποια αποτελεσματικότητα διέθετε, την αφαίρεσε. Ναι. Αυτό είναι λοιπόν ένα πολύ κεντρικό ζήτημα, είτε μείνουμε είτε φύγουμε από την Ευρωζώνη, είτε οτιδήποτε και να γίνει, αυτό πρέπει να λυθεί τώρα, με διαδικασίες πολύ αυστηρές, πολύ συγκροτημένες, ώστε το ελληνικό κράτος να συγκεντρώνει τους καλύτερους μεταξύ των Ελλήνων, και ας μην πληρώνονται πολύ καλά, δεν πειράζει, τον αφρό, τον ανθό των Ελλήνων, και να είναι τα στελέχη του κράτους αυτοί. Και απ' την άλλη πρέπει να αποκτήσει εξουσίες πολύ ισχυρές, όχι τις μικροεξουσίες που διαθέτει σήμερα, να ελέγχει μια μικρή άδεια εδώ, μιας επιχείρησης ή ξέρω εγώ το πρόγραμμα σπουδών και τέτοιες ασημαντότητες, αλλά εξουσίες πραγματικές να μπορεί να μπει μέσα σε μια επιχείρηση, σε μια υπηρεσία, σε ένα κανάλι, οπουδήποτε, σε ένα τόπο τέλος πάντων, όπου οι έλεγχοι και οι ποινές που θα εφαρμόζονται θα είναι σοβαρές, δημοκρατικές, πλήρεις και ακαριές. Τέτοιο κράτος πρέπει να φτιάξουμε. Και εκεί η κυβέρνηση καθυστερεί πολύ. Μάλιστα. Θα βάλουμε μία ανωτελεία πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχετε αρθρογραφήσει πάνω και σε αυτό, βέβαια, στο Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, στην Εφημερίδα των Συντακτών, για να ανανεώσουμε να δεσμευτώ ότι θα μας κάνετε τη χάρη να ανοίγουμε κύκλους και να μας δανείζετε την άποψή σας εδώ, γιατί ακουγόμαστε και στο Ιόνιο, οπότε συνειρμικά θα μας ακούνε και κάποιοι από τα Ιόνια νησιά, οπότε κάτι μας δένει. Αλλά πρέπει να σας πω, είναι μεγάλη και η χαρά για ένα νέο περιφερειακό σταθμό, γιατί θεωρώ ότι ανήκουμε σε αυτές τις φωνές, τις περιφερειακές, όπου θέλουμε να ακούγονται όλες οι απόψεις, βασιζόμαστε στην αγορά
Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο πολίτης ότι θα ακουστεί μια άποψη, άσχετα αν συμφωνεί ή αδιαφωνεί, αλλά θα ακουστεί, δεν θα φιλτραριστεί και δεν θα υποθεί αυτό το οποίο εκπορεύεται από κάποιον ο οποίος μισθώνει το δημοσιογράφο για να πει αυτά τα οποία θέλει. Και είναι μια μεγάλη παθογένεια και έχουμε μεγάλη την ευθύνη. Βέβαια, οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, οι διαμορφωτές της κοινής νόμης, είναι ο Πρετεντέρης και η Τρέμη και ο Ευαγγελάτος, δεν είμαστε εμείς οι μικροδημοσιογράφοι. Καλά, έχουν αρχίσει και γελιοποιούνται νομίζω πια. Πλέον και το βλέπει και ο κόσμος. Πιστεύει κανείς. Το βλέπει και ο κόσμος πλέον. Οπότε είναι χρήσιμο αυτό που κάνουμε. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε καθηγητά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ.